Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Πανούση, ο οποίος κάνει λόγο για την αριστερά του τίποτα. Ότι η κυβερνώση αριστερά δεν μπορεί να είναι η αριστερά του τίποτα, να θεωρεί ότι μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα χωρίς αστυνομία. Και για πιστοποιητικά, εν πάση περιπτώσει, αριστεροφροσύνη, τα οποία μοιράζονται δεξιά και αριστερά. Εμφανίζει μια κάθετη διαφωνία με μια αντίληψη ανοχής, να το πω έτσι, σε φαινόμενα ανομίας ή βιότητας στην κοινωνία. Και προφανώς δεν απευθύνεται σε εμάς. Είναι σε απόλυτη διαφωνία την κυβέρνηση. Έχετε κάποιο σχόλιο, είστε σε γνώση, γνωρίζετε. Ο κ. Από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, είναι υπουργός. Ναι. Και μάλιστα αρμόδιος να εφαρμόσει μια πολιτική στον χώρο της ασφάλειας των πολιτών. Αν νομίζει ότι υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία ο ίδιος διαπιστώνει και περιγράφει, mm-hmm. ο ρόλος του είναι να εφαρμόσει μια πολιτική προστασίας των πολιτών. Δεν νομίζω ότι κανείς υπάρχει ως υπουργός με τον αρθρογραφεί και να στυλιτεύει ή να καταδικάζει φαινόμενα. Αυτό που προκύπτει, κύριε Φίλη, τώρα. Αυτό προκύπτει. Ο κύριος υπουργός δεν είναι σχολιαστής, είναι υπουργός. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό αλλά ξέρω αυτό που προκύπτει. Με τους ρόλους. Δεύτερον. Δεν να κάνω μια παρατήρηση στο πρώτο παύλα ερώτηση. Να πω και το δεύτερο στοιχείο. Δεν δεύτερον, τα όσα περιγράφει εκεί δεν νομίζω ότι αφορούν την κυβερνώσα παράταξη. Δεν είμαστε αριστερά του τίποτα. Ούτε λέει ότι αφορούν την κυβερνώσα παράταξη. Μιλάει με γενικό τρόπο. Δεν θέλω να κάνω ιδεολογικό διάλογο τώρα. Επαναλαμβάνω, είναι υπουργός και οφείλει να εφαρμόζει τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης. Εσείς είστε κυβερνητικός βουλευτής και θα πείτε τη γραμμή που θέλετε να πείτε. Αλλά εδώ η πραγματικότητα λέει άλλα. Ο υπουργός απευθύνεται στην κυβέρνηση και λέει στην πραγματικότητα αυτή την πολιτική πρέπει να εφαρμόσουμε. Αλλά κάποιοι άλλοι έχουν άλλη αντίληψη. Είναι δυνατόν να μιλάμε ότι δηλαδή η κυβέρνηση απευθύνεται με πρωτοσέλιδο άρθρα μια εφημερίδα στην κυβέρνηση. Μα ο υπουργός είναι υποπίεση και δεν τον αφήνεται να κυβερνήσει, αυτό λέει. Ελάτε τώρα. Αυτό λέει, κύριε φίλε. Αυτό επειδή είναι και νομικός ο κύριος Πανούσης. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια ατοπήματα, να απευθύνεται στην κυβέρνηση δια πρωτοσέλιδο άρθρα του Δανία. Είναι υπουργός, λέει την άποψή του στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα. Περνάει, δεν περνάει, καθορίζει τη στάση του. Αυτά είναι ποτέ. Μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση. Βέβαια, δεν μπορεί. Ποιον δοθέτων. Αυτόν που λέει σήμερα. Της αρθρογραφίας. Της αρθρογραφίας. Της αρθρογραφίας είναι απόψη του Υπουργού, κύριε Φίλη. Δεν τις γράψαμε εμείς. Ο ίδιος τις λέει. Ούτε διορίζω ούτε απολύω υπουργούς. Η γνώμη σας ποια. Επαναλαμβάνω. Ούτε διορίζω ούτε απολύω υπουργούς. Ο κύριος Πανούσης έχει μια πολιτική διαδρομή. Είναι έγκριτος εγκληματολόγος. Του είχε εμπιστευτεί ο Πρωθυπουργός ένα κρίσιμο τομέα, όπως είναι ο τομέας της δημόσιας τάξης, της προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη. Και όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Αν το θέσω λοιπόν, επειδή κρινόμαστε όντως και έχετε δίκιο επί του αποτελέσματος. Είπα τη λέξη ατόπιμα, το άρθρο του Πανούση. Δεν είναι ατόπιμα. Λέω, είπα τη λέξη ατόπιμα. Την είπατε, θέλετε να τη διαγράψουμε. Όχι, όχι. Όχι, την είπατε, επειδή δεν θα βάλουμε. Πιστεύω ότι ο ρόλος του Υπουργού, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι να απευθύνει παρενέσεις δημοσίως με αρθρογραφία. Είναι να κάνει τη δουλειά του. Είναι υπουργός και έχει σχολιαστής, δεν είπατε λάθος. Λοιπόν, Νίκος Φίλης. Ωραία. Λοιπόν. Μια ερώτηση από τον κύριο Λίτζη πριν πάμε μετά. Είμαι αυτής της άποψης ότι κρύονται όλοι εκ του αποτελέσματος. Και επειδή αυτό το δίμηνο είχαμε διάφορες αφορμές για να υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα. Εσείς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είστε ικανοποιημένος από την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις συγκεκριμένες, γιατί έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Από την κατάληψη. Της καταλήψης πανεπιστημιακών χώρων μέχρι την κατάληψη του κόκκινου, του ραδιοφωνικού σταθμού, κομματικών σας γραφείων και την ιστορία της Βουλής, όπου εκεί δεν κατάλαβα τελικά τι είχαμε, γιατί υπήρχε μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει μια πολιτική αμηχανία σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Διότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το περιμέναν και πρέπει να επανατοποθετηθούν. Τι γίνεται ακριβώς. Αυτό φαίνεται και στα κόμματα τα θεσμικά, τα εντός του κοινοβουλίου, τα οποία παίρνουν μια κρίση ταυτότητας λόγω της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται και σε άλλους κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους εκτός κοινοβουλίου. Στον αντιεξουσιαστικό χώρο υπάρχει ένας πλούσιος διάλογος με πολύ διαφορετικές απόψεις και μια μικρή μερίδα αυτού του χώρου έχει υιοθετήσει την αντίληψη ότι θα εκθέσει το ΣΥΡΙΖΑ προκαλώντας διάφορα. Να. Γεγονότα όπως είναι οι καταλήψεις δημοσίων χώρων. Αυτό το ερώτημα δεν έχει να κάνει σαφές με τις ιδεολογικές αναζητήσεις. Εμείς δεν έχουμε, λοιπόν, δεν έχουμε επιλέξει μια γραμμή δυναμικής αναμέτρησης με ομάδες οι οποίες επιδιώκουν να υπάρξουν πολιτικά στη νέα πολιτική κατάσταση δημιουργώντας διάφορες προκλήσεις. Να.
Δεν έχουμε διαπίστωση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε, δηλαδή. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Άρα να πέσουμε σε μια παγίδα, η οποία δεν προάγει και δεν διασφαλίζει το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια. Δεν συμφωνεί όμως ο ίδιος ο Υπουργός. Δεν σαφές. Φαίνεται. Επαναλαμβάνω, δεν ασκώ εγώ την πολιτική, την ασκεί το Υπουργείο του οποίου προσφέρει. Όχι, εγώ τη γνώμη σας, δεν θέλω να σκηνοβουλευτικό πρόσωπο. Ούτε θα γεμίσουμε τις φυλακές με ανθρώπους οι οποίοι, όπως συνέβη στη Βουλή προχθές, δεν διαπράττουν κανένα ποινικό αδίκημα. Διότι στο άρα θέμα, να κάνουν ό,τι στο θέλουν, θέμα της Βουλής, άμα δεν κάνεις ποινικό αδίκημα, μάλιστα. Στο θέμα της Βουλής και ο Φούραχος και η πρόεδρος της Βουλής και η δικαιοσύνη που δεν παρέπεμψε τους προσαχθέντες, έχουν μια κοινή στάση ότι δεν υπάρχει κανένα ποινικό αδίκημα, υπήρξε μια αντικανονική είσοδος, μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αν είναι πολιτικά, είναι μια πρόκληση προς την κυβέρνηση. Το δέχομαι και αυτό το καμία αντίρρηση. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το ποινικό. Ποινικό δεν 15 δημόσια κτίρια στην Ελλάδα, κύριε Φίλη. Αυτά τώρα, δεν είναι σοβαρά περιστατικά. Δεν θα υποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Έχουν σπάσει, έχουν λαϊλατίσει, έχουν καταστρέψει. Σε πολλές των περιπτώσεων. Κατέστρεψαν σε πολλές των περιπτώσεων. Ξαναλέω λοιπόν. Δύο σίγουρα πάντως. Έχει δοθεί εντολή από την πλευρά της δικαιοσύνης και δεν έχει υλοποιηθεί από την πλευρά της αστυνομίας. Έτσι είναι. Αυτό είναι μια οι εισαγγελείς πιέζουν και δεν υπάρχει απόφαση. Όχι, δεν είναι θέμα πιέζουν. Παίρνουν απόφαση, δεν υπάρχει πιέζω εδώ. Ναι, από αυτή την άποψη το λέω. Είναι συγκεκριμένα τα θεσμικά όργανα. Η λειτουργία των θεσμών είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να τον έχω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ναι, τέλειωσε. Κύριε Κύρτσο, θέλετε να ένα σχόλιο από αυτό, να κάνουμε ένα γύρω-γύρω από αυτό. Ναι, θεωρώ ότι ο κύριος Πανούσης έκανε μια σωστή παρέα.